Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις μέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Λιγότεροι από 10.000, σε σύνολο 125.000, είναι τελικά οι συνταξιούχοι των ειδικών μισθολογίων που εισέπραξαν λάθος αναδρομικά στις 21 Δεκεμβρίου του 2018. Πιο συγκεκριμένα, περίπου 1.100 συνταξιούχοι έχουν λάβει λιγότερα αναδρομικά από αυτά που δικαιούνται και θα πρέπει να εισπράξουν τώρα με νέα καταβολή τα επιπλέον ποσά. Στον αντίποδα, περίπου 4.000 συνταξιούχοι έχουν λάβει περισσότερα από αυτά που έπρεπε να λάβουν και τώρα θα κληθούν να τα επιστρέψουν. Σύμφωνα με νομικούς και εργατολόγους, η διαδικασία προβλέπει παρακράτηση ποσού από την μηνιαία σύνταξη έως το 1 τέταρτο αυτής. Στο τέλος εβδομάδας ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το επίδομα ενοικίου που θα δοθεί αναδρομικά στην πρώτη πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο. Θα καταβληθούν στους δικαιούχους τα επιδόματα που δικαιούνται για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Οι αιτήσεις θα γίνουν με βάση τα εισοδήματα του 2017 και στη συνέχεια, μόλις υποβληθούν οι νέες προλογικές δηλώσεις, θα γίνουν συμψηφισμοί με τα εισοδήματα του 2018. Οριστικό είναι το τέλος για την ελληνική εταιρεία ένδυσης Ραξεύσκη, η οποία βάζει λουκέτο μετά από 40 χρόνια λειτουργίας. Η είδηση για την οριστική διακοπή λειτουργίας έγινε γνωστή μέσα από ανακοίνωση των εργαζομένων της, καθώς όπως αναφέρουν, πλέον απολύθηκαν χωρίς καν τις νόμιμες αποζημιώσεις και οι τελευταίοι 100 εργαζόμενοι της. Ανώδικα κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δικτυμόνα και μέσα 687,10 μονάδες, καταγράφοντας και 0,05%. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.